Σήμερα παίζουμε ακόμη ένα φιλικό με την ομάδα του Μελισσοχωρίου. Ένα πολύ όμορφο και καλοδιατηρημένο γήπεδο σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή είναι η εντεκάδα μας. Όπως βλέπετε, δεν αγωνίζομαι. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε δύο άτομα, αλλά πρώτα σε αυτόν τον κύριο. Και πάμε κατευθείαν στην ομιλία του coach αποδυτήρια. Ίσως να πήρατε μυρωδιά το τι μπορεί να σημαίνει για τέτοιου είδους ομάδες το να παίξει απέναντί μας, έτσι. Θα πρέπει να δείξουμε το τι μέγεθος έχουμε σαν ομάδα. Εδώ ο coach δίνει τακτικές οδηγίες στο Σέλκο για τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν γίνεται να σας τα δείξω όμως, καταλαβαίνετε τον λόγο. Φύγαμε για προθέρμανση. Βγαίνουμε για προθέρμανση, οι υπόλοιποι παίχτες έχουν ήδη βγει. Εν τω μεταξύ, ήδη άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι φύλαθλοι του Μελισσοχωρίου, οι οποίοι αργότερα θα γέμιζαν την κερκίδα του γηπέδου τους και θα δημιουργούσαν μια όμορφη ατμόσφαιρα για τα δεδομένα του τοπικού, όπως σε κάθε παιχνίδι που παίζει μπαμ. Αυτή λοιπόν θα είναι η θέση μου, αφήνω τα πράγματά μου, παίρνω το τρίποδο γιατί θα το χρειαστώ και ξεκινάω για να βοηθήσω στο ζέσταμα. Θες να φορέσεις τα δικά μου? Θα μου τα κάνεις? Ναι, θα κάνουμε trade. Λοιπόν, πάρε τα δικά μου και τώρα βγαίνουν τα καινούργια χρώματα. Μπλε, πράσινο. Ποιο από τα δύο θες? Μπλε. Μπλε, θα σου κάνω ένα δώρο, να ξέρεις. Θα είσαι και εσύ και ο Χόλο, θα κάνουμε τελειώματα. Εννοώ για να τον ξεκουράζετε. Ο Χόλο, εγώ θα κάτσω για τις μπάλες και αυτά. Έτοιμος? Μαζί κάτω, όχι εγώ. Για να έχεις περισσότερες επαφές. Και αφού γίνουν οι πάσεις με μία επαφή, περνάμε στις πάσεις με κοντρόλ από μεγαλύτερη απόσταση. Και η επόμενη άσκηση, το αγαπημένο μου λαβές. Link και ταγάκι θα βρείτε στην περιγραφή. Και αφού κάνουμε λαβές με βολέ, πάμε να δούμε και αυτές από κάτω σαν γρήγορα. Ακολουθούν σιρτές λαβές, άσκηση κοιλιακών η οποία γίνεται και έτσι όπως το βλέπετε, αλλά και πλαϊνούς κοιλιακούς εναλλάξ. Μερικές πτώσεις χαμηλά ξεκινώντας από τα γόνατα. Και πάλι από τα γόνατα, αυτή τη φορά σε μεσαίο ύψος η μπάλα και με φόντο την υπόλοιπη εντεκάδα που συνεχίζει και αυτή το ζέσταμά της. Προχωράμε σε επιτόπια άλματα ψηλά, δεξιά, αριστερά, εναλλάξ. Δεν ξεχνάμε να βγάζουμε το γόνατο της πλευράς και να πιάνουμε την μπάλα στο υψηλότερο σημείο που μπορούμε. Και έφυγα κέντρο για να μου κάνει μεγάλες μπαλιές ο Σέλκος. Ελπίζω να με βρίσκει. Κάτσα βάλω την κάμερα κάτω. Γενικά, από ό,τι βλέπετε, μια χαρά στόχο έχει ο Δημήτρης, όλο Σέλκο τον λέμε. Αυτό το πλάνο το βάζω για να δώσω ένα respect στην κερκίδα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με το να μας βρίσει, μόνο να υποστηρίξουν την ομάδα του θέλουν τα παιδιά. Μπράβο, ρε μάγκες, τέτοιου οπαδούς θέλουμε στα ελληνικά γήπεδα. Εν τω μεταξύ, η κάμερα είναι στο άλλο μισό του γήπεδου, οπότε πήγα να την πάρω. Κάτσε, γιατί ενοχλεί. Πάμε τώρα να δούμε δύο κοντρόλ ενώ κρατάω την GoPro. Θέλω να σχολιάσετε κάτω στα σχόλια πόσο στα 10 μου βάζετε. Σειρά έχει μια άσκηση με πτώσεις χαμηλά και ψηλά. Μπράβο, ρε. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Τέλεια. Και τέλος, πριν τα τελειώματα, μια άσκηση με σκαστά σουτ έξω από την περιοχή για να συνηθίσουμε το γήπεδο και το πώς σκάει η μπάλα. Let's go! Πάμε για τελειώματα. Και καθόμαστε πίσω από την εστία να μαζέψουμε μπάλες. Μπράβο, Σέλκο. Αλλά όχι μόνος, εννοείται, έχουμε και παρέα. Στα καλά, έξω από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Πώς νιώθεις που δεν παίζεις βασικός? Νιώθω ευλογία γιατί θα κάτσω στον πάγκο μαζί σου για πρώτη φορά. Και συνεχίζουμε με τα τελειώματα. Τέλειο! Μπράβο. Τέλειο! Εννοείται λίγο αργότερα μπήκε ο Χολίδης τέρμα να πάρει κάποιες ανάσεις ο Σέλκος. Πάμε, Χολκ, δυσκόλεψέ τους. Μπράβο! Και εννοείται άμα φύγει μπάλα εκτός, πάμε να την πάρουμε εμείς από πίσω. Οπ, ήρθε κι άλλη. Τέλος προθέρμασης και οι παίκτες πηγαίνουν στα αποδυτήρια να ετοιμαστούν. Όσο ετοιμαζόντουσαν, εγώ έπαιζα με ένα γλυκό σκυλάκι που γυρνούσε εκεί στο γήπεδο. Και επιστροφή στα αποδυτήρια όπου βλέπουμε τον Δημήτρη να ετοιμάζεται. Και αφού οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να περάσουν στο γήπεδο, διακρίνω ένα γνωστό πρόσωπο. Εσύ στον Τόρι? Όχι, ρε. Τι, ξεκινάς? Όχι. Και γιατί? Ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα γιατί με βάλανε εδώ. Ξεκινάει και οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ εκτελώ χρέη κάμεραμαν. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία. Ποτάει δεν γίνεται να λείπει το βίντεο με μπαμ στο κανάλι, το ξέρετε. Και ξεκινάνε χειραψίες με το διαιτητή και τους αντιπάλους. Ο καθιερωμένος κύκλος με την ομιλία του coach πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρόκειται για φιλικό, εντάξει, αλλά βλέπετε τι σημαίνει για αυτούς που είμαστε εδώ πέρα. Εμείς, άμα θέλουμε να λεγόμαστε μεγάλη και σοβαρή ομάδα, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Συνέπεια στον τρόπο παιχνιδιού και ποιότητα. Παιδιά, πάμε. Ένα, δύο, τρία, μπαμ! Και ξεκινάει το παιχνίδι όσο πηγαίνω να αφήσω την GoPro. Δεν προλαβαίνω να τη στήσω και βλέπω ότι ο διαιτητής σφυρίζει ξανά από τη σέντρα. Έχουμε βάλει γκολ στο πρώτο λεπτό, θα μάθουμε μετά πώς βγήκε. Πολ, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι δεν πρόλαβα να στήσω την κάμερα και μπήκε γκολ. Για πες πώς βγήκε. Ο Τσά έγινε κλασικό στάι, πήρε την μπάλα, πέρασε 2-3, έκανε ένα σουτ μέσα στην περιοχή και μπήκε. Και πρώτη φορά που θα δω ολόκληρο 90 λεπτό από εδώ. Ή μήπως και όχι. Στο τέλος ίσως έχουμε μια έκπληξη. Γενικά το Μελισσοχώρι πίεζε, οπότε ο Σέλκος είχε αρκετή δουλειά με τα πόδια όπως εδώ πέρα. Και εδώ παρόμοιο πάσα στο back.
και εδώ που αντέδρασε σωστά. Μπράβο! Αλλά εδώ γλίστρησε και έγινε λάθος και κάπως έτσι ήρθε η ισοπάλη. Όμως συμβαίνουν αυτά, εδώ σωστά βγήκε και έπαιξε στο πλάι, ενώ μεταξύ τα παιδιά από το Μελισσοχώρι τρομερά. Με επιστροφή στο παιχνίδι, εδώ βλέπουμε ότι υπήρχε αρκετή πίεση και έτσι ο Σέλκος αναγκαζόταν να συμμετέχει στο παιχνίδι αρκετά. Διάλειμμα για νερό στο 30 για να δώσει και ο κότς γρήγορες οδηγίες. Πολλά λάθη αρχικά χωρίς λόγο ακόμα και δεν μας πιέζει. Εντάξει, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να σκέφτεσαι να φάτε τετράγωνα και ένα με ζωνές που πολύ καλά πάει και ο Μαρτ. Πάτε εκεί. Όταν χάνετε την μπάλα, παιδιά, μην κοιτιέστε, πρεσάρετε. Αυτό παιδιά. Πάμε, Άγγελ, πάμε. Και ξεκινάμε ξανά με διεκδικήση μπαλιά. Βγαίνει σωστά ο Δημήτρης. Και πάμε να δούμε μια δική μας φάση τώρα. Σουτάρει ο Τάι, αποκρούεται ο τερματοφύλακας. Ξανασουτάρει ο Μάτνεϊ, μπαίνει γκολ. Αλλά έχει δοθεί offside δυστυχώς. Μια πολύ ωραία μπαλιά στο extreme. Τέλειο ήταν. Και μια σέντα σουτ ευτυχώς βγαίνει λίγο out. Πάμε από την άλλη πάλι, κλέβει ο Τάι και παραλίγο έλειψε να κάνει το 2-1 και μετά από αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια του Μάτνεϊ στην οποία κέρδισε corner, βλέπω το χρονόμετρο στα 45 λεπτά. Τέλος ημιχρόνου, είχε κάποιες φάσεις ο Σέλκος, με τα πόδια έδειξε ότι μπορεί πολύ καλά. Είχε μια τυχή στιγμή εκεί που γλίστερσε, θετικό πρόσημο θα πω εγώ. Και πάμε για ζέσταμα με το Χολ τώρα, ο οποίος είναι άρρωστος. 10. Εντάξει, θα το δούμε τώρα και άμα είσαι κομπλέ. Και αφού κάνει λίγες διατάσεις και λαβές, μου λέει ότι δεν νιώθει τόσο καλά για να βγάλει ολόκληρο ημίχρονο, οπότε ο coach αποφασίζει να το βάλει λίγο αργότερα. Πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο για εμάς, ένα φάουλ βρίσκει στο τείχος. Ο Αντώνης προσπαθεί, περνάει, θα βγάλει τη σέντρα, αλλά πολύ ωραία θα διώξει ο goalkeeper. Και εδώ πρόλαβα μόνο τους leaders του πάγκου παρά λίγο να περάσουμε μπροστά στους κόλπους. Μια βαθιά μπαλιά κάνει κεφαλιά, ο Γκέλης προλαβαίνει ο Δημήτρης πολύ σωστά και παίζει γρήγορα. Και όσο η φάση μπροστά πεζόταν, εγώ με το Χολίδη κάναμε ζέσταμα, ώσπου ξαφνικά είδαμε τον γκολ δίπλα μας και να κάνουμε το 2-1. Και λίγα λεπτά αργότερα ο Χολίδης πηγαίνει στο κέντρο. Και μαζί με Σακαλάκη και Σωτήρη, αλλιώς Σόου Χουντ, μπαίνουν να παίξουν και ο Σέλκος βγαίνει. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε φάσεις ούτε τίποτα το ιδιαίτερο, μετά έπεσε και η κάμερα. Είχαμε όμως αυτή την ωραία κίνηση του Παπάζογλου που κατέληξε όμως out. Και αυτό το corner, άμα έπιανε καλύτερη κεφαλιά ο Σάκα, θα ήταν γκολ σίγουρα. Και εδώ τα πράγματα γίνονται περίεργα. Βλέπω τον Ντόρι να ετοιμάζεται. Μπαίνει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Εδώ ο Σταύρος κλειδώνει την νίκη με αυτή την απίστευτη λόγα. Και μετά γίνεται αυτό. Το 18 είμαι εγώ, με έβαλε ο coach γιατί δεν είχε άλλη αλλαγή σαν extreme. Και εκτός από αυτή την επαφή και την περίεργη πάσα που έκανα, δεν ακούμπησα μπάλα. Όπως και να έχει. Το παιχνίδι λίγη και το μόνο που έχω να πω είναι: κοίτα, δεις πως τελείωσε το μάτς, εγώ μέσα, εσύ, τέρμα. Εδώ, κοίτα εδώ. Δεν θα ξαναδείτε αυτό. Like, subscribe, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, γεια.